Ο Πλάθιντο Ντομίνκο, ένας από τους σύγχρονους μύθους της όπερας, ο σπουδαίος τενόρος που έχει υποδηθεί 124 διαφορετικούς ρόλους στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου, στις 9 Ιουλίου θα είναι στην Κρήτη για τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς, μία και μόνο ιστορική συναυλία στη Μονή του Πλού. Γεια σας. I am Πλάθιντο Ντομίνκο and it is a great pleasure for me to return to Greece, where, thanks to its extraordinary ancient civilization, theater, philosophy, medicine, and democracy were born and flourished. Μια από τις σπουδαιότερες και πολυβραβευμένες παγκοσμίως και διαχρονικά προσωπικότητες της όπερας, που έχει φιλοξενηθεί στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, θα βρεθεί στο ανατολικότερο άκρο του νησιού, στο μοναστήρι με την ιστορία από το 14ο αιώνα. Μια συνάντηση ιστορική, μια συνάντηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα παγκοσμίως. Ο ίδιος ο Πλάθιντο Ντομίνκο γοητεύτηκε και μόνο από τις εικόνες της Μονής, εκφράζοντας τη χαρά που στην καρδιά του καλοκαιριού, από την Κρήτη, λίκνο του πολιτισμού και της ιστορίας, θα ταξιδέψουν οι εικόνες και κυρίως οι ήχοι από ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός σε ένα φυσικό σκηνικό κατάνοιξης. Είναι ένα γεγονός το οποίο θα σηματοδοτήσει και θα ρίξει προβολής στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης και έτσι θα προσδώσει ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δώσει έναυσμα και για περισσότερες συναυλίες ή άλλα καλλιτεχνικά δρόμενα σε ιστορικά μνημεία της χώρας. Το δύο-ωρο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πασίγνωστες άριες, ενώ τον Πλάθιντο Ντομίνκο θα συνοδεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ενώ στο πλευρό του, προκειμένου να τιμήσει τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, θα βρίσκεται η Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι. And this year, 2023, there is a very special event. The divine Maria Callas was born 100 years ago. I will be waiting to see you for a unique concert under the stars for the first time at the historical monastery of Toplou at Sitia in Crete on July the 9th. Πρόκειται για ένα μοναδικό γεγονός με απαιτήσεις στο στήσιμο και την οργάνωση που με ιδιαίτερη ικανοποίηση, όπως είπαν, στηρίζουν η Παγκρίτια Τράπεζα, η Attica Bank και η Indra Cat, που μέσα από αυτή την κορυφαία στιγμή για το νησί στοχεύουν και στην ανάδειξη της περιοχής, μιας περιοχής που διατηρείται ανώθευτα η ομορφιά της Μεγαλονήσου. Είναι μια συναυλία που δεν γίνεται εύκολα, έχει πολλές δυσκολίες, αλλά στο τέλος πιστεύω ότι θα αξίζει τον κόπο όλων μας και θα είναι μια μοναδική βραδιά για όσους την παρακολουθήσουν. Η συναυλία στις 9 Ιουλίου, την οποία θα παρακολουθήσουν μεταξύ άλλων σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, αλλά και δημοσιογράφοι από κολοσσούς μέσων μαζικής ενημέρωσης διεθνώς, είναι μια από τις σπάνιες που κάνει πλέον ο παγκοσμίου φήμης Ισπανός τενόρος. Τέτοιες εκδηλώσεις που πραγματικά προσδίδουν κάτι παραπάνω και για τη χώρα και για τον τουρισμό και για την οικονομία της και για τους ίδιους ανθρώπους. Η τέχνη είναι από τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό για μας να μπορούμε να την υποστηρίζουμε. Μία από τις συναυλίες που άφησαν εποχή ήταν το 1994 στο Λος Άντζελες, που μαζί με τον Λουτσιάνο Παβαρότη και τον Χωσέ Καρέρας μάγεψαν το κοινό, έχοντας καταφέρει και οι τρεις μαζί, ως οι τρεις τενόροι, να κάνουν προσιτό σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο το οπερατικό ρεπερτόριο. Η Κρήτη για αυτή τη μοναδική στιγμή ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της και το τοπίο με το μοναδικό φυσικό κάλλος της Μονής του Πλού να μετατραπεί για μία ακόμη φορά σε σημείο συνάντησης, ιστορίας και πολιτισμού. Θα σας δω σύντομα.